Ένωση Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Βέντη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μας τιμή που είστε μαζί μας ραδιοφωνικά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε όλους. Λοιπόν, καταρχήν η χώρα πάει σε ένα δημοψήφισμα αυτές τις μέρες. Πώς το σχολιάζετε, ποια είναι η απόφαση του Πρωθυπουργού να οδηγήσει τη χώρα σε ένα τέτοιο, σε μια τέτοια κίνηση, ένα τέτοιο δημοψήφισμα? Σας ακούμε. Εγώ πιστεύω ότι το δημοψήφισμα το κάνει ο κύριος Τσίπρας για να κρατήσει το κόμμα του ενωμένο. Δηλαδή αν έφερνε συμφωνία, όποια συμφωνία και αν έφερνε, και ακόμη και αυτή που πρότεινε εκείνος με τις 47 σελίδες στους ξένους, θα διελύωτε το κόμμα του. Δεν θα ψηφίζαν όλοι ναι. Επομένως, όταν είδε την κατάσταση ότι το κόμμα του θα γίνει 18 κομμάτια, σου λέει καλύτερα δημοψήφισμα να πάρει την ευθύνη ο λαός. Ο λαός να πάρει την ευθύνη. Και θεωρεί ότι έτσι το κόμμα του θα μείνει ενωμένο, που δεν το νομίζω, γιατί σας λέω και ναι να βγει και όχι να βγει, τον βλέπω να παρετείται. Καλά, αυτό θα το ρωτήσω αμέσως μετά. Δηλαδή ναι, πιστεύετε ναι. Ότι είναι πρώτα... Το έκανε το δημοψήφισμα για να μεταφέρει στο λαό τις ευθύνες. Μέτρησε την πολιτική του επιβίωση παρά τον ελληνικό λαό. Έφερνε συμφωνία. Ναι. Οι βουλευτές θα γινόντουσαν 18 κομμάτια. Ή 18 συνιστώσεις, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στις δύο παραμέτρους. Τι θα γίνει με το ναι, τι θα γίνει με το όχι. Ναι. Και αν θα γίνει. Τι εννοείτε. Και αν θα γίνει και το δημοψήφισμα, γιατί... Μπορεί να μην γίνει. Ναι, εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας κάποια προσφυγή που έχουν κάνει δύο πολίτες, που ναι. Εγώ μήπως τους έβαλε και ο ίδιος ο Τσίπρας αυτούς. Ναι. Υποψιάζομαι, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους. Ναι. Επειδή βλέπει ότι το όχι μειώνεται. Ναι. Μειώνεται το όχι και θα ξεφτυλιστεί. Μήπως τους έβαλε για να ακυρώσουν την Παρασκευή το βράδυ το δημοψήφισμα και έτσι να γλιτώσει το ναι. Και τι θα γίνει από εκεί πέρα, άμα δεν γίνει δημοψήφισμα θα πάμε στα μέτρα? Άμα δεν γίνει δημοψήφισμα θα παρτηθεί, γιατί θα είναι ξεφτύλα. Άρα θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις από το χρόνο. Βέβαια, ναι. Δεν είναι τώρα. Η κατάσταση τώρα έχει γίνει. Είτε ναι, είτε όχι, είτε δεν γίνει, ναι. Ο Τσίπρας χαιρετάει. Κατά την άποψή μου, μάλιστα. Τον τρώει το πηγάδι. Οπότε θα, θα τον καταπιεί το πηγάδι. Γιατί είναι ξεφτύλα τώρα. Τώρα είναι, ας πούμε, αν δεν γίνει το δημοψήφισμα, ναι. Όλη αυτή τη βδομάδα ο κόσμος που ταλαιπωρείται, όλοι αυτοί στα παράθυρα που φουγκαυγίζουν, που αλληλοτρώγονται, θα μείνουν σαν μια κωμωδία, σαν ναι, ανάμνηση ναι. Κωμωδίας. Ούτε πάλι είναι εύκολο να ανοίξουν οι τράπεζες, διότι είναι χωρίς πρόγραμμα η χώρα. Ναι. Θα ξεκινήσουν από το μηδέν οι διαπραγματεύσεις με τους ξένους και σίγουρα θα πάμε στα 11,5 δις που ζήτησαν στη συμφωνία. Ναι. Τον 11,5 δις, απλά μπορεί να κάνουν και μία δήλωση για το χρέος, ότι αν σε δύο χρόνια υπάρχει μία ομαλότερη κατάσταση και αν έχουμε φτάσει πλεώνασμα 4% και αν η χώρα μπορεί δειλά-δειλά να βγαίνει στις αγορές, θα σκεφτούν μήπως το χρέος το αναδιαρθρώσουν επιμηκύνοντάς το εις το απότερο μέλλον. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, η Ένωση Κεντρών είναι υπέρ του ναι ή υπέρ του όχι? Όχι. Εγώ προσωπικά ναι. Τόνισα, είμαι υπέρ του ευρώ εγώ ναι. Και υπέρ της Ευρώπης ναι, ναι. Και ήμουνα πάντα ναι, ναι. Αλλά δεν μου αρέσει και η κατάσταση που υπήρχε με το ευρώ, γι' αυτό θα ρίξω άκυρο. Άκυρο. Δηλαδή προσέξτε, το να έχουμε ευρώ και να έχουμε ένα Σαμαρά να διατηρεί τους 1500 στη Βουλή που είναι συγγενείς των βουλευτών, αργόμιστοι. Ναι. Να έχουμε τους 12.000 αποσπασμένους του δημοσίου που να κυκλοφορούν ως κοπρόσκυλα.
να έχουμε σαραντάριδες συνταξιούχους που να υπονομεύουν το ασφαλιστικό σύστημα. Να έχουμε εν γέννη μια κατάσταση βαθαίως κομματικού κράτους, η οποία να το δημόσιο να το κάνει ιερές αγελάδες και να μεταφέρει στον ιδιωτικό τομέα όλα τα βάρη. Αυτή την Ελλάδα έτσι του ευρώ εγώ δεν την ήθελα, και άλλωστε αυτή την Ελλάδα δεν την ήθελε ούτε ο κόσμος όλος, και γιατί ήταν η Ελλάδα της απείλας, ναι, η Ελλάδα της ολιγαρχίας, η Ελλάδα της κομπίνας του χρηματιστηρίου, μια Ελλάδα που είχαμε όλοι ενστάσεις. Γι' αυτό λέω, αν είναι λοιπόν να πάω εγώ στο Σύνταγμα να το κραυγάζω υπέρ του ευρώ και να είναι δίπλα μου ο Σαμαράς που τόσο φώναζα σταματήστε το Ρουσφέτη, σταματήστε, κάντε ένα αποθενέσχες, σταματήστε τους αργόμισθους που είναι στους δήμους της ΔΕΚΟ, τίποτα, ατάραχος, ούτε τον ενδιαφέρει. Σταματήστε τα χρήματα των κομμάτων που παίρνουν από το κράτος. Σταματήστε τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ που είναι η δεύτερη μεγάλη πληγή του Φαραώ. Λοιπόν, και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Πώς θα πάω εγώ δίπλα σε αυτό, ναι, και δίπλα στο Θοδωράκι που έχει τον Μπόμπολα από πίσω του. Πώς θα πάω εγώ στο Σύνταγμα να ζητοκραυγάζω υπέρ του ευρώ. Είναι οι αγώνες μου 25 ετών που ζητούσα ισοπολιτεία και δημοκρατία που με αναγκάζουν να ρίξω το άκυρο. Ναι. Ναι. Στις εκλογές, εάν γίνουν, βέβαια βλέπω ότι δεν θα γίνουν και δεν θα μπορέσω και να το ρίξω. Μάλλον μάλλον η δοκιμασία μου είναι ψυχολογική και μόνο. Βέβαια θα περιμένω μέχρι την Παρασκευή το... Αλλά μιλώντας εχθές με κάποιο καθηγητή της νομικής, μου είπε και αυτός ότι υποπτεύεται ότι ο Τσίπρας βρήκε ευκαιρία με το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την προσφυγή που κάνουν αυτοί, επειδή το ΝΕΑ αυξάνει τώρα με τις τράπεζες με αυτές τις κακουχίες που περνάει ο κόσμος, θα στραφεί ο κόσμος εναντίον του Τσίπρα ψηφίζοντας ΝΕΑ. Τελευταία στιγμή θα το ακυρώσουν. Μάλιστα. Καταλάβετε, είναι μέγας φόβος. Και θα βρει μια δικαιολογία. Κυκλοφορεί στους νομικούς κύκλους ότι με δακτυλάκι του Τσίπρα θα ακυρωθεί το δημοψήφισμα. Μάλιστα. Γιατί ήδη από χθες, ενώ ήταν σταθερά γύρω στο 55 με 57 υπέρ του όχι, οι δημοσκοπήσεις, τώρα έχουν φτάσει 50-50. Ναι. Και με αυτά που θα πάθουμε μέχρι την Κυριακή, να μην έχει ο άλλος ένα ευρώ στην τσέπη, δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια οργή του κόσμου. Η οργή και ο θυμός. Άλλωστε και το μνημόνιο, πώς είχε καταρρεύσει έτσι αυτά τα μνημονιακά κόμματα, Σαμαράς, Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος είχε 45% και πήγε 3%. Ναι. Από την οργή και το θυμό. Έκοβε μισθούς και συντάξεις, λες και ήταν δικτάτορας. Ναι. Δεν υπολόγιζε τίποτα. Ναι, αλλά κύριε Πρόεδρε, από την άλλη βλέπουμε και ένα κόμμα που όπως λέγεται είναι ακροδεξιό, το οποίο αντέχει. Αυτό πώς το εξηγείτε? Για ποιο λέτε? Για τη Χρυσή Αυγή μιλάμε. Αυτό είναι ο θυμός. Α, είναι θυμός. Η έκρηξη θυμού. Δεν νομίζω όσοι ήταν κάτι αστυνομικοί, κάτι στρατιωτικοί, κάτι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι πήγε από 2.300 η σύνταξη, από 2.300, 2.500, πήγε 1.300. Μάλιστα. Και οι άνθρωποι ας πούμε έχουν μουλαρώσει, να το πω έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι φασίστες ο κόσμος. Βεβαίως. Δεν νομίζω ότι είναι φασίστες. Απλά σου λέει, κερατάδες, έτσι είστε, θα σας κάνουμε να τρέχετε. Βεβαίως. Εγώ δεν νομίζω ότι, τελειώνοντας το θέμα της κρίσης, σε 5 χρόνια ας πούμε, αν ελπίσουμε ότι κάπως εξομαλυνθεί η κατάσταση, η Χρυσή Αυγή δεν θα υπάρχει πάλι, θα γυρίσει στο 0. Τώρα, αυτό δεν τον θεωρώ ως φόβο, απλά όπως πήγανε μερικοί από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ για εκδίκηση, ακόμη και στο Γκαμένο για εκδίκηση πήγανε. Ναι. Για εκδίκηση από τη Νέα Δημοκρατία, από τη Δάκη ήταν όλοι αυτοί. Μάλιστα. Και πήγανε στο Γκαμένο. Οι πιο σκληροί κάπως, οι πιο ακροδεξιοί που ήταν παλιά βασιλόφρονες, που ήταν αυτοί, αυτοί πήγαν Χρυσή Αυγή.
Μάλιστα. Και κάποιοι παρασυρμένοι νέοι, εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι εμένα δεν με νοιάζει ότι κόμμα θέλει να είναι ο κόσμος, ότι επιλογή ιδεολογική κάνει ο καθένας, τη σέβομαι. Απλά βέβαια όσοι χρησιμοποιούν βία, σκοτώνουν, μαχαιρώνουν και τέτοια, καλό είναι αυτοί να αποκλείονται από το πολιτικό στίβο, γιατί μπορεί να δημιουργήσουν γενικότερες καταστάσεις που δεν θα μπορούμε να τις ελέγξουμε. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, επειδή είπατε ότι θα έχουμε και πολιτικές εξελίξεις πολύ γρήγορα όπως τις βλέπετε, ναι. Εσείς τι προτείνετε από εκεί πέρα, τα ίδια κόμματα? Όχι, προτείνω οικουμενική κυβέρνηση, ναι, εγώ αμέσως τώρα από αυτό Δευτέρα. Αυτό θα σας ρωτούσα. Από Δευτέρα, ναι. Μετά το δημοψήφισμα, ναι. Προτείνω οικουμενική κυβέρνηση. Όλοι μέσα? Όχι, κανείς μέσα. Α, κανείς. Μόνο από τεχνοκράτες να είναι. Α, δηλαδή μάλιστα. Να ψηφίσουν στη Βουλή τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, οι δύο μεγάλοι, ναι. Για να κάνει αυτή η κυβέρνηση ενός τεχνοκράτη, οικονομολόγου τώρα, πιανού να σας πω, δεν λέω ονόματα, ας είναι πρωθυπουργός ο Χιόνης. Ναι. Είναι από αυτούς τους οικονομολόγους που είναι κάπως έτσι πιο λογικοί και πάντα σταθεροί υπέρ, ναι, του ευρώ. Ναι. Ένα τέτοιο να βάλουμε. Με 5-6 υπουργούς, δεν χρειάζεται να έχουμε 50 υπουργούς, ναι, και οι οποίοι πάλι να είναι τεχνοκράτες, να μην είναι των κομμάτων. Λοιπόν, και αυτοί να πάνε να κάνουν τη συμφωνία που δεν έκανε ο Τσίπρας, να επανέλθουν οι τράπεζες στη φυσιολογική κατάσταση, να κάνουν μια συμφωνία, έστω αν όχι με τα 11, να πιέσουν με το 8, 8 δις, αυτό που ζητούν οι ξένοι, με το 8 δις. Αυτή την πρόταση που είχε κάνει ο Τσίπρας την πρώτη, ναι, παριλαγμένη ελαφρώς, με αυτήν να πάνε να υπογράψουν και να προκηρύξουμε εκλογές για το μέσο Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, το κόμμα σας τελευταία πήγε πάρα πολύ καλά. Είστε ένα βήμα πριν από το πλαφόν 3%. Σε εκλογικές διαδικασίες, αν σας ζητηθεί κάπου να συμμετάσχετε σε μια κυβέρνηση, αν δεν γίνει τελικά κυβέρνηση τεχνοκρατών, θα το δεχθείτε, θα συμφωνήσετε με κάποιον αρχηγό? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η πρόταση που κάνω δεν νομίζω να υπάρχει και δεύτερη, είναι η μοναδική. Ναι. Να κάνουμε μια κυβέρνηση τεχνοκρατών, να πάει να κάνει τη συμφωνία και να τους πει στους Ευρωπαίους, υπογράφουμε τώρα για να επέλθει μια ηρεμία στην Ελλάδα, γιατί πάμε για διάλυση. Και το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, εκεί που θα γίνουν οι βουλευτικές εκλογές, αυτή η κυβέρνηση θα προβεί στην οριστική πια ρύθμιση όλων των θεμάτων μαζί σας. Α, με μάλιστα. Τους Ευρωπαίους. Με αυτό, δηλαδή αυτή η κυβέρνηση θα είναι προσωρινή, μάλιστα, και θα έχει την εντολή μόνο να κρατήσει την Ελλάδα χωρίς χρεοκοπία. Και ένα εξάμηνο δηλαδή περίπου. Ούτε. Ένα τρίμηνο, τετράμηνο που θέλουν και οι ξένοι. Θέλουν τέλη Σεπτεμβρίου με Οκτώβριο, θέλουν εκλογές οι ξένοι. Μάλιστα. Για να έχουν να συζητήσουν με κάποιον οριστικά. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση που σας περιγράφω των τεχνοκρατών θα είναι μια κυβέρνηση, να μην κάνουμε το λάθος του Παπαδήμου να είναι μέσα Άδωνης, Γεωργιάδης, Βορύδης, Πάγκαλ, μην κάνουμε τέτοια. Γιατί αυτοί οι πολιτικάντιδες εκπροσωπούν τη φαυλότητα του παρελθόντος. Να αφήσουμε 6-7 οικονομολόγους ήρεμους να δώσουν τη λύση. Αυτό να κάνουμε και το Σεπτέμβριο, αφού ηρεμήσουμε, να κάνουμε εκλογές. Μάλιστα. Και κάθε κόμμα να πει τις απόψεις του. Πάλι πιστεύω ότι μετά τις εκλογές μια οικουμενική πια θα βγει. Μάλιστα. Μια οικουμενική, θα το δούμε, πιστεύω, μέχρι τότε. Γιατί και αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ είδαν ότι αυτά που πίστευαν δεν πραγματοποιούνται. Ναι. Και οι δεξιοί πρέπει να καταλάβουν ότι και το ευρώ, μόνο τους και το ευρώ, δεν λέει τίποτα. Αν δεν συνοδεύεται από πράξεις και μέτρα δικαιοσύνης, ισοπολιτείας και ηθικής. Άρα εδώ έχουμε και οι δύο πλευρές. Και η πλευρά των Σαμαροβενιζέλων. Μες. Και η πλευρά των Τσιπραίων, ένα δίκο ήταν και οι δύο πλευρές. Και σαν σκυλολόι κοίταζαν να λαιλατούν την εξουσία. Πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα και πρέπει οι νέοι να μπουν μπροστά. Αυτό η Ένωση Κεντρών αυτό ζητάει. Να μπουν μπροστά οι νέοι που είναι το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι οι νέοι.
να μην αφήνουν τους γέρους να διοικούν, γιατί τα κάνανε μουσκεμα οι γέροι. Όλα τα ίδια και τα ίδια, ας πούμε ο Βαρβιτσιώτης, η οικογένεια Βαρβιτσιώτη, μαθημένη αιωνίως στο Ρουσβέτη, στη συναλλαγή, στην πελατειακή σχέση, οι Μητσοτάκηδες το ίδιο, οι Παπαντρέιδες το ίδιο, οι Αλευράδες το ίδιο, στη Βουλή μέσα δεσπόζουν τα τζάκια και οι οικογένειες. Πρέπει η ανανέωση να είναι ευρύτατη, ευρύτατη να είναι. Και τη θέση, αν με ρωτάτε, της Ένωσης Κεντρών, δεν βιάζομαι να μπω σε κυβερνήσεις και να πάρω υπουργεία και τέτοια. Αυτή η βιασύνη ανήκει σε άλλους. Εγώ θέλω να πιέσω για τις αλλαγές που σας λέω, για τις μεταρρυθμίσεις. Ναι. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα σώσουν την Ελλάδα και όχι πρώτος πρώτος να μπει ο Λεβέντης υπουργός ή πρωθυπουργός. Καταλάβετε, δεν βιάζομαι για λήψη αξιωμάτων. Μάλιστα. Πάντως εσείς είστε έτοιμοι όσον αφορά τον κομματικό σας μηχανισμό, φαντάζομαι, σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, εμείς θα πάμε για ένα 6-7% τώρα. Δεν υπάρχει αυτό. Ελπίζουμε μάλιστα ότι σιγά σιγά αν καταραίουν όλα τα κόμματα, το όνειρό μου είναι μήπως έρθει ένα Κεντρών και τρίτο κόμμα. Α, μέχρι γιατί ξέρετε, ναι, το ΚΚΕ είναι γύρω στο 4, η Χρυσή Αυγή είναι γύρω στο 5. Ναι. Τα άλλα κόμματα, κύριε Πρόεδρε, άρα ένα κόμμα που πάρει 6, ο Θοδωράκης είναι σε πτώση. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, κόμμα, αν το πάρουμε το 6, μπορεί να είμαστε με βραχία κεφαλή τρίτο κόμμα. Ναι, ναι. Κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω, τα δύο κόμματα που δεν μπήκαν στη Βουλή, Δημάρ και ο Λαός, είναι τελειωμένα κόμματα αυτά? Αυτοί βέβαια, αυτοί οι Δημάρ θα πάνε με το ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω, δεν ξέρω πώς θα, ή με το, δεν ξέρω, με το ΠΑΣΟΚ. Καταρχάς γίνονται διεργασίες τώρα, λένε μήπως του ΠΑΣΟΚ πάνε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Α, μαζί ένα κόμμα. Ναι, ναι, το δε Λάος έχει προβλήματα, ο Καρατζαφέρης, τα γνωρίζετε. Νομίζω έχει τελειώσει. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, του πήρε η Χρυσή Αυγή όλη τη... στην αρματοδρομία μπήκε μπροστά η Χρυσή Αυγή. Τι να το κάνουμε τώρα τον Καρατζαφέρη. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, επειδή πάντα ήσασταν κοντά στα μέσα ενημέρωσης, θυμάμαι με το κανάλι 67. Θα έρθω και κοντά να κάνουμε και συνομιλία στο στούντιο που σας αγαπώ τόσο. Σας περιμένω πάρα όποτε θέλετε. Ήθελα να ρωτήσω, είναι στους σχεδιασμούς σας η ίδρυση ενός ραδιοσταθμού ή ενός τηλεοπτικού σταθμού? Όχι, όχι, δεν είχα, δεν έχω τέτοιο εγώ. Πού το ακούσατε? Όχι, ρωτάω, γιατί πάντα ήσασταν ιδιοκτήτης ενός σταθμού, πάντα ήσασταν... Καλά, ναι, εγώ είμαι στο έξτρα εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, μέτοχος, αλλά δεν έχω κουραστεί πια με τα... Ναι. Γιατί όλα αυτά πρέπει να επιμελείσαι, να τα παρακολουθείς. Ναι. Πρέπει να διαθέτεις χρόνο και τώρα όλο μου το χρόνο... τον διαθέτω για να βάλω την Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Μάλιστα. Δεν έχω το περιθώριο πλέον, γιατί είμαι και 63 ετών. Ναι. Και πρέπει αυτή τη φορά να μπει πάση θυσία η Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Φαντάζομαι. Έχω 10 χρόνια μπροστά μου. Υπάρχει πολιτικό μέλλον. Δεν θέλω μέλλον να πάω 90 να είμαι. Καταλάβετε. Έχουν γνώση οι φύλακες. Υπάρχουν και 90ρηδες, κύριε. Εντάξει, αυτοί τους θεωρώ άφρονες. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, ναι. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω την αγάπη μου για την κουβέντα. Την αγάπη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.